Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το hot dog που χτυπάει κόκκινο. Είμαι ο Κώστας Βαξεβάνης, όπως ίσως καταλάβατε, και ο κύριος Κώστας Πιαντές, υπεύθυνος του τηλεφωνικού κέντρου, των καταγγελιών, των διαμαρτυριών και ό,τι άλλο επιλέξετε να του πείτε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς, υπεύθυνος για ό,τι δεν ακούτε από αυτό το στούντιο και σίγουρα υπεύθυνος για αυτά που ακούτε. Τσαγκάρο τρίτη σήμερα. Πλην όμως μπορείτε τελικώς να ανασάνετε με ανακούφιση, οι παρελάσεις θα γίνουν με την ευγενική χορηγία εταιρείας, η οποία θα δώσει καύσιμα για τα μηχανοκίνητα που ήθελε ο κ. Βραμόπουλος. Αν βρισκόταν και κάποιος χορηγός για το πετρέλαιο του Κοσμάκη τώρα που χειμωνιάζει. Έτσι καλά κάνει η κυβέρνηση να χτυπηθεί το άκρατο κράτος, να δείξουν οι αγορές πόσο φιλέσπλαχνες είναι, να κάνουν χορηγίες. Τώρα που το θυμήθηκα, ξέρετε ότι στους δρόμους που έχουν διόδια οι κατασκευάστρες εταιρείες είναι και χορηγοί περιπολικών και αστυνομικών τμήματων. Τα περιπολικά καθώς και οι αστυνομικοί σε αυτούς τους δρόμους πληρώνονται από τους νταβατζίδες κατά Καραμαλή. Μια χορηγία των εργολάβων. Και τώρα που είπα χορηγός και όλα τα σχετικά, μια σκέψη θα ήταν να πάει ο κύριος Αλαφούζος και ο Σκάι να κάνουν αδάσους στις Σκουριές. Γιατί δεν πάνε? Λοιπόν, πρέπει ο κύριος Σαμαράς, έχω την άποψη, κάποια στιγμή να πετάξει τον κύριο Δένδια από υπουργό ή να σταματήσει να τον επιπλήττει. Γιατί ως επίπληξη εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει συνέχεια ο κύριος Σαμαράς, ότι να βρεθούν οι ένοχοι της Μαρφίν και να βρεθούν οι ένοχοι της Μαρφίν και όλα τα σχετικά με την Μαρφίν. Αν αυτό δεν είναι μια δυσφορία προς τον υπουργό, ο οποίος προείσταται της Ελλάδας που κάνει τις έρευνες, τι άλλο είναι? Και για να σοβαρευτούμε, δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη λογική εξήγηση που αναγκάζει έναν πρωθυπουργό να απευθύνεται στον εαυτό του και τον υπουργό του, οι οποίοι κυβερνούν και οι δύο, έτσι, σαν να βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Και μέχρι να απαντήσει ο κύριος υπουργός ή ο κύριος πρωθυπουργός, να ρωτήσω εγώ ως απλός Έλληνας πολίτης, μια που το θέμα Μαρφίν επικυρωποιείται από την ίδια την κυβέρνηση, και να πω: ποιος έκαψε τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο παιδί, κύριε Δένδια? Όσοι θυμούνται εκείνη την άσχημη μέρα πριν από 4 χρόνια, θα θυμούνται πως η δολοφονία των 3 ανθρώπων, πέρα από όλα τα άλλα, αμαύρωσε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση ενάντια σε κυβερνητικά μέτρα. Οι πάντες ξέχασαν, όπως ήταν και λογικό και ανθρώπινο, το σκοπό της κινητοποίησης, για να πονέσουν άλλοι βουβά και άλλοι με πολύ θυμό για αυτό το έγκλημα ενάντια σε 3 ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ο μόνος κερδισμένος λογικά από αυτή την υπόθεση δεν ήταν ούτε η αριστερά, ούτε ακόμα η ακόμα πιο αριστερά, ούτε οι διαδηλωτές, αφού η δικιά τους πορεία ήταν αυτή η οποία μαυρώθηκε. Μέχρι σήμερα επισήμως από τις ελληνικές αρχές δεν έχουμε ακούσει μια απάντηση για το ποιος ήταν ή ποιος μπορεί να ήταν, εν πάση περιπτώσει, ο εμπριστής. Έτσι ο καθένας μπορεί να υποθέτει διάφορα. Εγώ για παράδειγμα λέω ότι μπορεί να ήταν κουκουλοφόροι μπαχαλάκηδες. Μπορεί να ήταν κουκουλοφόροι χρυσαυγίτες από αυτούς που κυκλοφορούσαν χέρι-χέρι με την αστυνομία και από τους οποίους έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες. Ή μπορεί να είναι κουκουλοφόροι προβοκάτορες. Παρότι λοιπόν έχουν περάσει 4 χρόνια, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, στο ποιος ήταν ή ποιοι ήταν οι δολοφόνοι της Μαρφίν. Αρέσκεται όμως, ενώ δεν μπορεί να απαντήσει το ερώτημα με γεγονότα και στοιχεία, όπως πρέπει να κάνουν και οι πολιτικοί αλλά κυρίως οι κυβερνήσεις, να δημιουργεί ένα κλίμα με υπονοούμενα για το ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι δολοφόνοι. Αν λοιπόν ο κύριος Δένδιας, ο αγαπητός κύριος Δένδιας και οι υπηρεσίες του ξέρουν τους δολοφόνους ή έχουν λόγο να υποψιάζονται πως κάποιοι είναι οι δολοφόνοι ή εμπλεκόμενοι, να το πούν για να καθαρίσει η πολιτική μπουγάδα. Διαφορετικά είναι να σιωπήσουν ή κατά την αγαπημένη τους έκφραση να πάνε να δώσουν τα στοιχεία στον εισαγγελέα, κύριε Δένδια. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν ξέρει, δεν μπορεί να πει με ασφάλεια ποιοι ήταν αυτοί στη Μαρφίν και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να τους κάνει την ακτινογραφία, την πολιτική και τα πολιτικά τους φρονήματα να μας τα περιγράψει.
Ο κ. Δένδιας όμως και ο Πρωθυπουργός μαζί δεν σιωπούν όπως θα έπρεπε να κάνουν, κρίνοντας και ως πολίτες αλλά και ως κυβερνώντες. Αποδίδουν σε κόμματα το έγκλημα αυτό με τη Μαρφίν με την ίδια ευκολία. Επιτρέψτε μου να πω, έχω το δικαίωμα αφού το κάνετε εσείς με τον τρόπο που το κάνετε. Με την ίδια ευκολία που ο Χίτλερ είχε αποδώσει κάποτε το κάψιμο του Reichstag στον Δημητρόφ, στον βούλγαρο κομμουνιστή ηγέτη και τους κομμουνιστές. Και πολύ φοβάμαι πως υπάρχει και αυτή η ίδια η σκοπιμότητα, να συκοφαντηθούν δηλαδή άλλες πολιτικές δυνάμεις, διαδηλωτές, άνθρωποι που βρέθηκαν στη διαδήλωση επειδή ίσως δεν είχαν να φάνε. Συγγνώμη που σας ζαλίζω τόσο πολύ με το θέμα αυτό, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω και να σας θυμίσω, ειδικά στον κύριο Δένδια και τον κύριο Σαμαρά, είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Δένδιας ακούει τουλάχιστον, να θυμίσω λοιπόν πως έντεχνα ξεχνούν ότι υπάρχουν κάποιοι από τους υπεύθυνους εκείνου του εγκλήματος και τους έχει βρει η δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποδώσει ευθύνες για τη Μαρφίν του κυρίου Βγενόπουλου σε 3 στελέχη της τράπεζας. Έχουν καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση για εγκληματική αμέλεια, αλλά αυτό πέρασε και στα μηδιακά ψηλά και στα πολιτικά ψηλά. Για να ανάψω, βάλε μου κρασί να πιω. Πρέπει απόψε να ξεγράψω ότι στον κόσμο αγαπώ. Να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βασάνο. Βάλε μου να πιω απ' το πιωτό το δυνατό της λησμονιάς το βαλσάμο. Ανθούς να ρίξω όπου πας κι όπου διαβείς. Δώσε μου ψυχή να αντέξω τάχα στούκια της ζωής. Να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βασάνο. Βάλε μου να πιω απ' το πιωτό το δυνατό της λησμονιάς το βάλσαμο. Το χοντό χτυπάει κόκκινο, είμαι ο Κώστας Βαξεβάνης. Μπαίνετε στο κουτί Πανδώρας GR, και πάνω δεξιά είναι το χοντό radio. Πατάτε όχι μόνο για να ακούσετε, αλλά για να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Κάποιος αγροατής μου θυμίζει εδώ, μέσω μιας ερώτησης, ποιος έκαψε τον Κάπα Μαρούσι μετά τη δολοφονία την Μπονέρα. Μάθαμε κάτι γι' αυτό? Όχι, δεν μάθαμε, και την εποχή εκείνη ως δημοσιογράφος είχε τύχει να είμαι αυτό της μάρτυρας αυτού του περιστατικού. Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική κυβέρνηση, εμπιστεύομαι την ελληνική αστυνομία, εμπιστεύομαι τον κύριο Δένδια και όποιον άλλον θέλετε, και λοιπόν γι' αυτό το λόγο θέλω, αν γνωρίζουν τους εγκληματίες, να μας το σπούνε.
Αλλά εντωμεταξύ, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Και είναι καλό έτσι να λέμε μερικές κουβέντες ότι η τράπεζα, τα στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν γιατί η τράπεζα δεν είχε πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας ώστε να μπορέσουν να διαφύγουν οι άνθρωποι και να υπάρξει πυρόσβεση. Αν λοιπόν η κυβέρνηση γνωρίζει άλλους εγκληματίες από αυτούς που καταδίκασε η δικαιοσύνη, να τους κατονομάσει και να τους παραδώσει το δημόσιο ανάθεμα και τον εξευτελισμό. Αλλιώς ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Αντώνη Σαμαράς, οποιοδήποτε άλλος από την κυβέρνηση, ας κάνει μια δήλωση για αυτούς που ήδη έχει καταδικάσει ως εγκληματίες η ελληνική δικαιοσύνη. Ας κάνει για παράδειγμα μια δήλωση του τύπου: είναι ανεπίτρεπτο να έχουν τόσα κέρδη οι τράπεζες και να παίρνουν λεφτά από την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού λαού και να μην εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Έτσι, κύριε Δένδια, αυτοί οι εγκληματίες ή της τράπεζας υπάρχουν και έχουν καταδικαστεί. Δεν κάνετε μια δηλωσούλα για αυτούς? Λοιπόν, σας ζάλισα. Μεγάλη κινητικότητα στα κόμματα. Ακούσατε χθες την κυρία Μπακογιάννη σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μία από τις πολλές που εκφράζει αυτή την αντίδραση και τον προβληματισμό για τις θεωρίες των δύο άκρων και άλλα εμφυλιοπολεμικά και δυσανάγνωστα πολιτικά για μια σύγχρονη πολιτική σκέψη. Ακούσατε για τους 800 του Πασόκ που έδειξαν την πόρτα στον κύριο Βενιζέλο, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν είναι και τόσο Πασόκ όσο θέλει να δείχνεται. Και ακούσατε για εκείνη την επιστολή που συνυπέγραψαν άνθρωποι της προσωπικότητας της διανόησης, έτσι αυτό που αποκαλούνται, προκειμένου να δημιουργήσουν μια νέα πολιτική κίνηση που θα είναι κατά πρότυπα της όχι και τόσο πετυχημένης ελιάς στην Ιταλία. Θα ξανακάνω το χθεσινό σχόλιο ότι με τον κύριο Βενιζέλο αυτή η κίνηση μάλλον αστακός έπρεπε να λέγεται. Ο συνάδελφος ο Μάκης Ανδρονόπουλος έχει γράψει στο Κουτί Πανδώρας ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο αναλύει τις κινήσεις και των δύο, δηλαδή και των επώνυμων παύλα διανοούμενων που αφορούν την κέντρο αριστερά, που δεν ξέρω αν τελικά είναι κέντρο αριστερά, θα δούμε, το κουβεντιάσουμε με τον Ανδρονόπουλο το Μάκη, και την άλλη που αφορά τις υπογραφές των 75, την πρωτοβουλία των 75 και τις υπογραφές των 800 στελεχών του Πασόκ. Μάκη, καλημέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Από ό,τι είδα, απέναντι και στους δύο στέκεσαι έντονα κριτικά. Δηλαδή, ναι. Και νομίζω ότι κάπου έχει δίκιο. Η σύμπτωση των δύο κειμένων χρονικά έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι συνδέεται με τα ευρύτερα επικοινωνιακά προβλήματα του χώρου και του ΠΑΣΟΚ και της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Βέβαια, τα δύο κείμενα είναι διαμετρικά αντίθετα ιδεολογικά. Το κείμενο των 800 του ΠΑΣΟΚ έχει ουσιαστικές προτάσεις που θα έλεγα ότι είναι ανατρεπτικές στο κλίμα ΠΑΣΟΚ που είδαμε τα τελευταία μνημονιακά χρόνια. Είναι μια επιστροφή στις παραδοσιακές αρχές και πολιτικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ και θα έλεγα αρκετά έντονες. Βέβαια, θέλω να πω ότι έχουν πολύ χρώμα Γιώργου Παπανδρέου. Θα έλεγε κανείς ότι εάν είναι μια πρώτη κίνηση για την ανατροπή του Βενιζέλου από την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, είναι ταυτόχρονα βέβαια ότι πίσω από αυτό το κείμενο κρύβεται και ο επόμενος αρχηγός που θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου με ένα μανδύα κόκκινο. Έτσι, ο κόκκινος Γιώργος. Ο κόκκινος Γιώργος που λέω στο κομμάτι, ο οποίος θα ανταβάλει με την κακή δεξιά και τους κακούς Γερμανούς, σαν να μην έτρεξε τίποτα. Ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά το άλλο κείμενο των... Συγγνώμη λίγο Μάκη, εσύ θεωρείς δηλαδή ότι πέρα από την αντίληψη κάποιων ανθρώπων που ενδεχομένως να εκφράζουν τον Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει και δάκτυλος Παπανδρέου, δηλαδή κάπου το πάει ο Γιώργος Παπανδρέου? Νομίζω ότι δεν μπορεί να καταπιεί και δεν θα καταπιεί ποτέ ψυχολογικά το ότι έχασε το ΠΑΣΟΚ μέσα από τα χέρια του και την κυβέρνηση. Είναι δρομέας μακρών αποστάσεων, έχει υπομονή, διατηρεί επιτελεία,
τα οποία δουλεύουν στο επικοινωνιακό κομμάτι συστηματικά και νομίζω ότι και οι 75 δια του Μιχάλη Καρχημάκη, ο οποίος είναι ταυτισμένος με την ηγεσία του Γιώργου του Παπανδρέου, νομίζω ότι εκφράζουν σαφώς και υπονοείται ευθέως μέσα από το κείμενο, γίνονται ευθύς αναφορές σε προτάσεις του Γιώργου Παπανδρέου, οι οποίες βεβαίως δεν ήταν όλες κακές. Πιστεύεις δηλαδή, πιστεύεις σε επανεμφάνιση του κυρίου Παπανδρέου? Νομίζω ότι δημιουργεί, παίρνει θέσεις μάχης για την περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε. Θα είναι προετοιμασμένος να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Μάλιστα, θα το δούμε αυτό. Γιατί πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό το σενάριο του κόκκινου Γιώργου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι, ας πούμε, το κείμενο ξεκινάει με μια κριτική για το πώς φτάσαμε ως εδώ, όπου βάζει όλο το πρόβλημα στην περίοδο ο Καραμανλή και αφήνει απ' έξω τη διαχείριση της κρίσης από τον Παπανδρέου. Αυτό είναι πολύ ενδεικτικό των προθέσεων των συγγραφέων του κειμένου. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο κείμενο τώρα, το οποίο υπογράφουν προσωπικότητες υπέρ της κεντροαριστεράς. Και από όσο έχω διαβάσει το κείμενο, το κέντρο το εύχονται, το αριστερά το απεύχονται. Μπορεί να το επικαλούνται, αλλά το απεύχονται. Δηλαδή, τώρα πόσο αριστερά μπορεί να είναι κάτι η οποία είναι τόσο μνημονιακή και τόσο καλώς έγιναν τα πράγματα και τόσο απαιτείται ένα savoir vivre για να αλλάξει η Ελλάδα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, νομίζω ότι αυτή η κίνηση, επειδή υπάρχει πόλωση μεταξύ, μετά την αποβολή που πέτυχε ο Βενιζέλος, ήταν η κορυφαία του στιγμή κατά τη γνώμη μου, αποβολή από την κυβέρνηση της Δημάρ, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο κομμάτων και μεταξύ των δύο ηγεσιών Βενιζέλου Κουβέλη. Έρχονται λοιπόν τώρα οι 58, να γεμίσουν το χάσμα. Δεν άκουσα. Να γεμίσουν το χάσμα. Ναι, να λειτουργήσουν ως συγκολητική δύναμη μεταξύ των δύο κομμάτων και να παίξουν ένα ρόλο ομπρέλας ώστε να μπορέσει να διασωθεί ο χώρος και τα πρόσωπα. Δηλαδή με απλά λόγια, είχαμε μια Δημάρ και ένα Πασόκ τα οποία αποχωρίστηκαν από την κυβέρνηση με τον τρόπο που το έκαναν, με ευθύνη του κυρίου Βενιζέλου κυρίως. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να διασωθούν πολιτικά, λέω εγώ. Κυρίως ο κύριος Βενιζέλος. Έτσι λοιπόν, άλλος τρόπος θα ήταν να ενωθούν τα κομματικοκομματίδια κάτω από μια επίφαση, από μια ομπρέλα διανόησης ή πολιτικής ευελιξίας ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Πρέπει να πάνε όλοι μαζί, έτσι δεν είναι? Ναι. Και νομίζω ότι στις προγραμματικές, ας τις πούμε, εντός εισαγωγικών θέσεις των 58, ξεκαθαρίζεται ότι δεν μιλάνε για νέο κόμμα, αλλά για ότι θα διατηρηθούν οι κομματικές οντότητες, τα υπαρχόντα κόμματα, αλλά θα υπάρξει ένας νέος αρχηγός. Δηλαδή θα είναι ένας τεχνοκράτης, ένας διανοούμενος, δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι αυτοί πώς αυτό αποκαλούνται, ο οποίος θα αναλάβει να συντονίσει τις πραγματικές εντός εισαγωγικών πολιτικές δυνάμεις που θα στοιχηθούν από πίσω. Κάπως έτσι πάει να παιχτεί το πράγμα. Πάντως δεν είναι καινούργια διάθεση και κίνηση αυτή, ενώ υπήρχε από πέρυσι, τουλάχιστον την Άνοιξη, μια προσπάθεια εμφάνισης ενός φορέα και της κεντροαριστεράς, όπως θα το ονομάζουν. Ναι, υπάρχει, επιχειρείται, εγώ το βλέπω και λίγο συστημικά, η πόλωση που έχει δημιουργήσει το μνημόνιο χρειάζεται συστημικά ένα ανάχωμα μεταξύ των δύο κομμάτων, ώστε να μπορέσουν να μην έχουν κανένα από τα δύο την απόλυτη πλειοψηφία και το κόμμα του κέντρου να είναι ο ρυθμιστής. Αυτό παίζεται και στην Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό σε πολιτικό επίπεδο καθαρά, γιατί υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Υπάρχει η ανάγνωση την οποία κάνει ο κύριος Βενιζέλος, που λέει ή τώρα ή ποτέ, ή θα σωθώ ή κινδυνεύω. Ναι. Νομίζω ότι το αισθάνεται πάρα πολύ έντονα αυτό, και κυρίως γιατί πια είναι ξεκάθαρο πως ο Σαμαράς με την πρώτη ευκαιρία θα επιδιώξει να κερδίσει ό,τι μπορεί από το Πασόκ και να απαλλαγεί από το Βενιζέλο. Λογικό είναι. Άλλωστε έχει φέρει τόσο κοντά τους χώρους ο κύριος Βενιζέλος. Ναι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος στο προξενιό, μπορούν και μόνοι τους πια. Ναι. Έχουν απενεχοποιηθεί ο ένας με τον άλλον, έχουν συνάψει σχέση. Δεν αποκλείεται να δούμε τον κύριο Βενιζέλο
και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Όλα μπορούν να συμβούν προκειμένου να επιβιώσουν τα συστήματα, τα γνωστά συστήματα που μας φέραν ως εδώ, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Α, καλά, είναι το μόνο πράγμα το οποίο είμαι σίγουρος, ότι ο κ. Βενιζέλος μπορεί να κάνει τα πάντα σε σχέση με αυτό. Πώς το είχε πει κάποτε ένας δάσκαλός του, κάπως έτσι το είχε πει, ότι από τον Βαγγέλη τα περιμένω όλα. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω για το κείμενο των 58, έτσι στο ιδεολογικό επίπεδο, είναι η εμφανής τοποθέτηση κατά της αριστεράς, την οποία την χαρακτηρίζει νεοκομμουνιστική και εθνολαϊκιστική. Το πρόσεξα. Αυτό δείχνει ότι πίσω από τα ωραία λόγια και τα καθώς πρέπει και τα πολύ δημοκρατικά, ο εχθρός είναι ένας. Κρύβεται ένα φοβερό πλέγμα και μίσος απέναντι στην αριστερά. Αυτό ναι. Γιατί βλέπεις ότι η κέντρο αριστερή είναι περισσότερο συμπαθώντες στην δεξιά παρά στην όποια αριστερά. Δεν βγάζουν σπυράκια, μου φαίνεται. Θα έλεγα ότι η κεντροαριστερή είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερο μίσος προς την αριστερά, και το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι η αιχμή της κριτικής στις θέσεις της αριστεράς προέρχεται από τους λεγόμενους αριστερούς σοσιαλδημοκράτες. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και ένα κοινωνικό υπόβαθρο για να υπάρξει μια κίνηση του κέντρου, έτσι. Δηλαδή τα μεσαία στρώματα έχουν εξαφανιστεί αυτή τη στιγμή από τα μνημόνια. Νομίζω ότι ακριβώς εκεί είναι το λάθος. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι μια συγκόλληση πολιτικών δυνάμεων κάτω από κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Ναι, απολύτως έτσι. Νομίζω, ναι. Λοιπόν, Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ. Είναι το hot dog που χτυπάει κόκκινο. Μπορείτε να μπείτε στο κουτί Pandora.gr, να πατήσετε το hot dog radio, το banner, και να μας στείλετε μηνύματα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τα μισά από αυτά είναι διάφορες ερωτήσεις και θέματα που μπαίνουν, και τα άλλα μισά είναι διάφορα trolls. Ξέρετε τι είναι τα trolls? Είναι αυτοί οι οποίοι τρολάρουν, οι οποίοι μπαίνουν και είναι ψιλοπροβοκάτορες που υπογράφουν, μου στέλνουν χαιρετίσματα ως Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Παπανδρέου, Μάκης Ψωμιάδης και Ελευθέριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό μήνυμα το οποίο θέλω να σας το διαβάσω. Λέει, ξέρετε ποια ήταν η ύλη που χρησιμοποιήθηκε για τον εμπρισμό της Μαρφίν? Είναι μια ύλη που χρησιμοποιείται εκτός εμπορίου, και νομίζω πως έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να βγει να μας πει η αστυνομία, που δεν μας έχει πει ποιοι είναι υπεύθυνοι, του κύριου Βδένδια, να μας πει τι ύλη χρησιμοποιήθηκε και αν πραγματικά είναι του εμπορίου ή είναι εξειδικευμένη που χρησιμοποιείται από υπηρεσίες ή από στρατούς. Καλημέρα και πάλι, είναι το hot dog που χτυπάει κόκκινο. Μπείτε στο κουτί Pandora.gr, πατήστε hot dog radio, το banner πάνω δεξιά, και όχι μόνο ακούστε, αλλά αφήστε μας και τα μηνύματά σας. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο έχουμε δημοσιεύσει στο κουτί Πανδώρας, μπορείτε να το δείτε στο site, και αφορά τον κύριο Μιχάλη Ανδρουλιδάκη. Ο κύριος Μιχάλης Ανδρουλιδάκης είναι εκδότης. Θυμάστε την σχέση που είχε με διάφορα μέσα ενημέρωση, όπως το Tempo, η εφημερίδα Εξέδρα, ο Planet. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης διέπρεψε την προηγούμενη δεκαετία και στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στο χρηματιστήριο με τον δικό του τρόπο. Στις 30 Ιουλίου του 2012 ο κύριος Ανδρουλιδάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα από το εφετείο σε κάθριξη 5 ετών. Η κατηγορία ήταν υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλου ποσού, δηλαδή ενός ποσού που πιάνει τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η απόφαση του εφετείου, πλην όμως ο κύριος Ανδρουλιδάκης δεν μπήκε στη φυλακή. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης επισκέφθηκε διάφορα νοσοκομεία προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι πάσχει από αυτοκτονικό ιδεασμό. Είναι ένας όρος τον οποίο είχαμε ανακαλύψει δημοσιογραφικά τουλάχιστον στην περίοδο του σκανδάλου Ζαχόπουλου.
Ο κύριος Ανδρουλιδάκης πέρασε από διάφορα νοσοκομεία, πέρασε από το Θηράσιο, πέρασε νομίζω από το Αττικό και ένα από αυτά, αφού τα άλλα δύο τον είχαν διώξει, πιστοποίησε ότι έχει πραγματικά αυτοκτονικό εδιασμό, δηλαδή έχει τάσει αυτοκτονίες. Ο Άριος Πάγος, ωστόσο, έχει πει τελεσίδικα ότι δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό ο κύριος Ανδρουλιδάκης, πρέπει να πάει στη φυλακή. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλιδάκης, ο οποίος ετοιμάζεται για ένα εγχείρημα, από ό,τι ξέρω, ένα νέο εγχείρημα εκδοτικό. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης όμως δεν έχει συλληφθεί. Αντιθέτως, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ακούει. Κύριε Ανδρουλιδάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Να δώσουμε μερικά στοιχεία για το πώς έχει το ρεπορτάζ τώρα. Μας θα δώσει ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Τριάτης. Βαγγέλη. Ναι. Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές. Βαγγέλη, σε ακούει ο κύριος Ανδρουλιδάκης. Καλημέρα και στον κύριο Ανδρουλιδάκη. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιλεκτικής μεταχείρισης από την πλευρά των αρχών. Όπως ακριβώς είπες και πριν, στις 30 Ιουλίου 2012 καταδικάστηκε τελεσίδικα σε κάθειρξη 5 ετών για επεξέταση ενός ποσού που άγγιζε τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Έκτοτε ξεκίνησε ένας χορός επισκέψεων σε διάφορα νοσοκομεία με διάφορες προφάσεις μόνο και μόνο για να μην μπει στη φυλακή. Αρχικά πήγε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου επικαλέστηκε καρδιολογικά προβλήματα. Δύο μέρες μετά όμως, αφού πρώτα υποβλήθηκε σε στεφανιογραφία, δίνεται εξιτήριο χωρίς να υπάρχει κανένα καρδιολογικό πρόβλημα. Στις 3 Αυγούστου 2012, ξαφνικά άρχισε να επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα και μεταφέρεται αρχικά στο Γεννήτιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί όμως αποφαίνονται ότι δεν χρήζει νοσηλείας. Στις 4 Αυγούστου αρχίζει ξαφνικά να επικαλείται τάσεις αυτοκτονίας. Και μεταφέρεται στο Αττικό Νοσοκομείο, αρχικά, και μετά στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ο κ. Ανδρουλιδάκης εισήχθη με παραπεμπτικό ιδιώτη γιατρού, όπως μας είχε πει χαρακτηριστικά στο κουτί Πανδώρας ο διοικητής του Θριασίου Νοσοκομείου, Άγγελος Λιώσης. Mm-hmm. Εκεί ο κύριος Ανδρουλιδάκης νοσηλεύτηκε για περίπου ένα μήνα. Δεν πήγε στη φυλακή, έκατσε εκεί και μετά από εκεί εισήχθη όχι στις φυλακές Κορυδαλλού, στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού, αν δεν κάνω λάθος. Αν υπήρχε αυτή η γνωμάτευση, λογικό είναι. Ναι. Από εκεί. Λοιπόν, στη συνέχεια ο κύριος Ανδρουλιδάκης κατέθεσε αίτηση αναστολή στο τμήμα αναστολών του εφετείου, αλλά και έτοιμα ανέρεση στον Άριο Πάγο κατά της ποινής του. Ο Άριος Πάγος έβγαλε απόφαση, νομίζω. Πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα, δεν κάνω λάθος, ο Άριος Πάγος έβγαλε απόφαση. Απέρριψε την ανέρεση του κ. Ανδρουλιδάκη. Κώστα, παίρνω σε λίγο γιατί μιλάω. Κανονικά, ο κ. Ανδρουλιδάκης θα έπρεπε να οδηγηθεί απευθείας στη φυλακή, όμως παραμένει έξω. Και από όσο γνωρίζω και από όσο προκύπτει από το ρεπορτάζ, ετοιμάζεται και το νέο εκδοτικό του εγχείρημα. Κύριε Ανδρουλιδάκη, τα ακούσατε όλα αυτά? Βεβαίως τα ακούω. Είσαστε έτοιμος καταρχήν για το εκδοτικό εγχείρημα. Βέβαια, έτσι όπως το λέτε. Ετοιμάζουν μια καινούργια κυριακάρη και σπίτι. Μάλιστα. Αυτό τώρα βέβαια δεν συνάδει με τον αυτοκτονικό ιδεασμό, έτσι. Και με ό,τι έχετε υποστηρίξει και ισχυριστεί προκειμένου να πάτε φυλακή. Κύριε Βαξεβάνη, αν είχατε περάσει ό,τι έχω περάσει εγώ, μπορεί να είσαστε στον τάφο. Διότι ζω μια άθλια περίπτωση ενός πρώην υπαλληλού μου. Ενός λογιστή. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πούμε στην ουσία της υποθέσεως, η οποία έχει εκδικαστεί. Ναι, εγώ έχω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είστε στη φυλακή και δεν είσαστε. Θα πρέπει να πούμε και δύο πράγματα, γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι θέλει να ξέρει όλη την αλήθεια. Και η αλήθεια λέει ότι εγώ δεν θα έπρεπε να είμαι φυλακή. Θα έπρεπε να είμαι σπίτι μου και είμαι σπίτι μου. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση. Προσέξτε, θα σας εξηγήσω τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι περίεργο. Ευτυχώς στην περίπτωσή μου. Όχι, μην πάμε στα περίεργα, τα μη περίεργα. Απόφαση δικαστική υπάρχει να πάτε φυλακή. Κάθριξη 5 ετών. Για επεξαίρεση 4,2 εκατομμύρια. Ναι. Υπάρχει. Λοιπόν, στη φυλακή γιατί δεν είσαστε. Συγγνώμη που σας ρωτάω όλα δύο, αλλά. Λέω ξανά. Θα με επιτρέψετε να πω δύο λόγια για την απόφαση αυτή. Διότι θα σας απαντήσω ευθέως μετά και για το θέμα του γιατί είμαι ελεύθερος, γιατί έχω εξαγοράσει την ποινή μου. Και ο νόμος μου επιτρέπει τη δυνατότητα να εξαγοράζω την ποινή μου. Ως εκ τούτου είμαι ελεύθερος γιατί έχω εξαγοράσει την ποινή μου. Η κάθριξη 5 ετών δεν εξαγοράζει την ποινή, κύριε Ανδρουλιδάκη. Μα ο νόμος το λέει σαφώς. Για πείτε μου τον νόμο. Σας είπα, ο ποινικός κώδικας στο άρθρο 82 μάλιστα λέει σαφώς. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη των 2 ετών και φτάνει μέχρι 5 mm-hmm. μετατρέπεται σε χρηματική ποινή. Ποιο ποινικό κώδικα? Εγώ έχω την έκδοση του ποινικού κώδικα 21 Δεκεμβρίου του 2010. Ακούστε με λίγο. 12-11 του 2012. 12-11 του 2012. Α, τώρα λέτε. Βέβαια, μα δεν τελευταίο ποινικό. Ακούστε λοιπόν. Δεν θα πάρουμε 2 χρόνια πριν. Ναι, όχι, κοιτάξτε. Στις 21 Δεκεμβρίου του 2010, η Ελληνική Βουλή, μετά από πρόταση νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό και βελτίωση απονομής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, αλλάζει τον ποινικό κώδικα και στο άρθρο 82 λέει.
η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από 2 έτη και δεν υπερβαίνει τα 3, μετατρέπεται σε χρηματική ποινή εκτός αν το δικαστήριο με απόφασή του κάνει κάτι άλλο. Λέει λοιπόν το 2010, 21 Δεκεμβρίου του 2010, αλλάζει ο ποινικός κώδικας και λέει αυτό που σας διάβασα, ότι από 2 έως 3 έτη μπορεί κάποιος να εξαγοράσει την ποινή. Σίγουρα όχι 5 έτη και σίγουρα όχι κάθριξη. Εσείς τώρα μου λέτε ότι το ελληνικό κράτος έκανε έναν νόμο ο οποίος με αυτόν τον τρόπο σας βγάζει τη φυλακή. Δεν το λέω εγώ, κύριε Βαξεβάνη. Διαβάζουμε νόμους. Δεν σας λέω κάτι εγώ. Λέω ότι εγώ σας διαβάζω τι λέει ο νόμος. Το ελληνικό κράτος κατά διαστήματα αλλάζει, όπως και τώρα αλλάζουν πάρα πολύ στο φόρο, πολλά στο χώρο της δικαιοσύνης. Ναι. Λοιπόν, άλλαξε και αυτό το νόμο. Και τώρα πλέον δεν υπάρχει θέμα εξαγοράς ποινής 5 ετών με κάθε. Γιατί πρέπει να με πάτε στη φυλακή, δηλαδή, οπωσδήποτε. Εγώ δεν θέλω να σας πάω στη φυλακή. Εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Κοιτάξτε, κύριε. Μα αυτό που λέτε, αφού εγώ είμαι ελεύθερος, γιατί έχω εξαγοράσει την ποινή. Άρα λοιπόν, ποιος λέει ότι θα πρέπει να είμαι φυλακή. Ακούστε με λίγο. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που θα έπρεπε ή που δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή. Υπάρχουν όμως δικαστικές αποφάσεις. Λοιπόν. Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Εντάξει, ο νόμος να εφαρμόζεται. Εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κύριε Ανδρουλιδάκη. Σας καταζητούσε η ελληνική αστυνομία, δεν μπορούσε να σας βρει. Σας καταδικάσαν, είχατε αυτοκτονικό ενδυασμό. Σας καταζητούσε, λέω. Σας καταζητούσε. Όταν δεν σας έβρισκε. Λοιπόν, και μου λέτε ότι αλλάζει 2 φορές ο ποινικός κώδικας σε ένα χρόνο για να είστε έξω από τη φυλακή εσείς. Εγώ, για μένα αλλάζει ο ποινικός. Δεν το ξέρω. Πρέπει να τα απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση για ποιον το άλλαξε τελικά. Άλλαξε ένα ποινικό κώδικα το οποίο είχε αλλάξει πριν από ένα χρόνο. Ο ποινικός κώδικας. Αλλά και αυτές τις μέρες αλλάζει πάλι ο ποινικός κώδικας. Νομίζω παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Είστε καλός δημοσιογράφος. Αλλάζει πάλι και τροποποιεί διάφορες διατάξεις που έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό του εγκλισμού κτλ. Και γιατί λοιπόν επικαλεστήκατε τον αυτοκτονικό ιδιασμό και δεν πήγατε να πληρώσετε να μην πάτε φυλακή. Γιατί όλη αυτή η παράσταση και είχατε την καρδιά σας μετά. Δεν σας καίει το γεγονός ότι ένας αθώος άνθρωπος παραλίγο να πάει στη φυλακή. Σας καίει μόνο γιατί δεν πήγε φυλακή. Όχι, πολλά με καίνε. Δηλαδή, εμένα με καίει ότι. Κοιτάξτε, κύριε Ανδρουλιδάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος για λόγους μόνο εκβιασμού στρέφεται εναντίον μου, έναν πρώην λογιστή μου και λέει ότι δίθεν εγώ του χρωστάω 4 εκατομμύρια. Εγώ έχω μια δικαστική απόφαση την οποία βλέπω. Μέτοχος ξέρω πολλούς ανθρώπους που για 1000 ευρώ πάνε στη φυλακή. Μα ακούστε, δεν έχουν να πληρώσει το δημόσιο και το ΦΠΑ και πάνε στη φυλακή. Βεβαίως, εγώ και εσείς έχετε καταδικαστεί για επεξαίρεση 4,2 εκατομμυρίων. Κύριε Καταβάνη μου, άκουστε. Αν έχω διαπράξει το οποιοδήποτε αδίκημα, να πάω στη φυλακή να εξοριστώ κιόλα. Μα το διαπράξατε, λοιπόν, υπάρχει δικαστική απόφαση. Δεν το διέπραξα. Μα δεν το διέπραξα και θα αποδειχθεί αυτό, διότι εγώ έχω στραφεί εναντίον του κυρίου αυτού και με κακουργημένη μήνυση και έχω καταφύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια εναντίον του και θα αποδειχθεί πλήρως η αθωότητά μου. Διότι και η πρόεδρος του δικαστηρίου που με καταδίκασε είναι αθωωτική και σήμερα είναι εφέτης η πρόεδρος αυτή. Και δυστυχώς μια περίεργη απόφαση, 3 μειοψηφούντες δικαστές με καταδίκασαν. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια απόφαση εξόφθαλμη, περίεργη, είναι μια απόφαση η οποία στρέφεται εναντίον της αλήθειας. Αν εσείς, που δεν το πιστεύω, θέλετε να στηρίζετε αποφάσεις οι οποίες εξοφθάλμος είναι κατά της αλήθειας. Όχι, εξοφθάλμος δεν υπάρχει. Δεν ήμουν στη δίκη εγώ για να πω ότι σε κάποια δίκη που παρακολουθήσει μπορώ να εκφράσω άποψη. Αν μου δώσετε χρόνο να σας το αποδείξω πλήρως. Διότι δεν μπορεί κανένας να φανταστεί ότι ένας υπάλληλος σε μια εταιρεία μπορεί να διαθέσει το ποσό των 4-5 εκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσει ένα ποσοστό της εταιρείας του. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει. Ούτε στη λογική το λέει. Και όταν άνθρωπος όμως, έχει τελεσιδικής υπόθεση αυτή. Πρωτόδικα, δευτερόδικα, άριος πάγος. Τα έχουν κρίνει αυτά. Δεν προσεκόμισε το παραμικρό στοιχείο στο δικαστήριο από το οποίο να προκύπτει ότι είτε είχε τη δυνατότητα να έχει αυτά τα λεφτά, είτε τα λεφτά αυτά τα πήρε από κάποια τράπεζα, είτε οποιοδήποτε στοιχείο. Ένα περίεργο χέρι, δυστυχώς, ενώ έχασε όλα τα δικαστήρια, προσέξτε, κατέφυγε καταρχήν στο αστικό, στην αστική δικαιοσύνη. Τα έχασε όλα. Του είπε ότι δεν έχεις θέμα. Δεν σου είναι διαφορετικό τίποτα. Το αστικό με το ποινικό. Εδώ μιλάμε για το ποινικό, κύριε Ανδρουλιδάκη. Ναι, αλλά εδώ είναι αστική υπόθεση, η οικονομική υπόθεση. Μιλάμε για ένα ποινικό το οποίο κρίνει την υπεξαίρεση 4 και εκατομμυρίων. Ναι, αλλά όμως κρίνει στη βάση των οικονομικών δεδομένων. Και τα οικονομικά δεδομένα στην Ελλάδα τα κρίνουν καταρχήν τα αστικά δικαστήρια. Και θα έπρεπε σε ένα δίκαιο ορθόν, όταν ένα αστικό δικαστήριο έχει πει ότι δεν οφείλουν τα χρήματα αυτά, να μην μπορεί να καταφύγει στην ποινική δικαιοσύνη εκβιάζοντα με διάφορου τρόπου και τερτύπια. Για να πάρεις λεφτά τα οποία άλλο δικαστήριο οικονομικό που είναι κατά ικανότητα καλύτερο και ικανότερο αποφαίνεται ότι δεν τα οφείλει. Κύριε Ανδρουλιδάκη, δεν ξέρω αν μπορώ να σας πιέσω τώρα, γιατί αν ισχύουν τα περί αυτοκτονικού ιδιασμού θα μην χρεώσετε και κάτι στο μέλλον. Ακούστε να σου πω, κύριε Ανδρουλιδάκη, αλλάξατε 3 νοσοκομεία. Στο ένα πήγατε με καρδιά, σας βγήκε καλύτερα από τον ίδιο τον γιατρό. Δεν άλλαξα καθόλου 3 νοσοκομεία. Λοιπόν, καταρχήν έχω περάσει διπλό έμφραγμα του μυοκαρδίου. Διπλό έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και έχω νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Λοιπόν, δεν έχω νοσηλευτεί
Έχω κάνει δύο επεμβάσεις bypass και έχω κάνει τρίτη επέμβαση στη συνέχεια. Λοιπόν, όλοι αυτοί που λένε ότι δήθεν είμαι άρρωστος, απλώς δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα. Κύριε Ντρολιδάκη, να με συγχωρείτε, μπορώ να παρέμβω. Είμαι ένας άνθρωπος, ορίστε. Είναι ο Βαγγέλης ο Τριάντης. Μια ερώτηση. Ναι, Βαγγέλη. Αλλά εσύ από τη διοικήτρια του νοσοκομείου που μπήκατε αρχικά, αν δεν κάνω λάθος, στο Λαϊκό, φέρετε να είπε στη σύζυγό σας ότι δεν γίνεται να ασχολείται ένα ολόκληρο νοσοκομείο με κάποιον που είναι πιο υγιής από εμένα. Μα τι λέτε τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει διπλό έμφραγμα είναι υγιής, εσείς πώς το κρίνετε? Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω, δεν είμαι γιατρός, σας ρωτάω. Δεν μπορεί μια διοικήτρια να ξέρει τι, πόσο ασθενής είναι ένας άνθρωπος που έχει μπει στο νοσοκομείο. Είναι δυνατόν. Τότε κάνει παράβαση καθήκοντος. Αν σας έδιωξε χωρίς να εξετάσει. Είναι δημοσιογραφικές συκοφαντίες του συναφιού μας, δυστυχώς, κύριε Τριάντη. Δυστυχώς. Διάφοροι συνάδελφοι, εγώ ξέρω. Εντάξει, ας μείνουμε λοιπόν στα πραγματικά γεγονότα, κύριε Ντουλιδάκη. Τα πραγματικά γεγονότα να έχετε καταδικαστεί. Εναντίον των συναδέλφων κτλ. Λοιπόν, έχω καταδικαστεί. Μάλιστα. Μια απόφαση η οποία είναι εξαγοράσιμη, την εξαγόρασε και είμαι ελεύθερος. Η οποία έγινε εξαγοράσιμη. Έγινε εξαγοράσιμη. Τι σημασία έχει την υπόθεση? Όχι, έχει μια σημασία. Όταν να μπείτε εσείς φυλακή, ξαφνικά βγαίνει ένας νόμος. Με συγχωρείτε δηλαδή. Κύριε Βαξεβάνη μου, ο νόμος ο οποίος ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο για μένα και δεν έγινε τώρα, έγινε πολύ νωρίτερα, προβλέπει τη δυνατότητα εξαγοράς της ποινής. Αυτό νομίζω τα καλύπτει όλα. Ναι, βεβαίως. Και φτάσατε κάτι παρακάτω. Κοιτάξτε, πριν από μερικά χρόνια, υπήρχε μια ολόκληρη δικογραφία στη Θεσσαλονίκη μετά από έρευνα δύο ετών. Με βάση τη δικογραφία αυτή, 400 επώνυμοι της Θεσσαλονίκης έπρεπε να παραπεμφθούν και να δικαστούν αντιμετωπίζοντας ποινές έως 10 ετών για πλαστογράφηση πιστοποιητικών για μεταγραφές. Ναι. Ο ποινικός κώδικας λοιπόν άλλαξε όταν ο κύριος Βενιζέλος άλλαξε 5 μόνο λέξεις στον ποινικό κώδικα και οι 400 υπόδικοι ξαφνικά έγιναν αθώοι αφού παραγράφηκε το αδίκημα ως πλημέλημα πια και όχι ως κακούργημα. Αυτό το πράγμα, αυτή την χρήση δηλαδή από τη μεριά της εξουσίας των νόμων, δεν τα ξέρετε αυτά. Εντάξει, λοιπόν, καλή σας τύχη, κύριε Ανδρουλιδάκη. Δεν το ξέρω για να έχω άποψη από αυτού του θέματος για να σας απαντήσω. Εγώ γνωρίζω τι ισχύει για τη δική μου περίπτωση. Αυτό που ισχύει για τη δική σας περίπτωση, λοιπόν, λίγο πριν πάτε φυλακή, άλλαξε ο νόμος. Καλή σας μέρα. Όχι, δεν άλλαξε. Μα τι λέτε τώρα. Ο νόμος είχε αλλάξει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Εντάξει. Τι λέτε τώρα. Αφού είχε αλλάξει ένα χρόνο πριν πάλι. Προσέξτε, το τι κάνει το ελληνικό κράτος για να. Δεν σας αφορά εσάς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν με αφορά εμένα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι να πω, ότι φταίτε εσείς τώρα. Το καταλαβαίνετε. Ο κάθε κατηγορούμενος ή καταδικασμένος στην ελευθερία του θέλει, θα κάνει ό,τι μπορεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εσείς, αν είσαι στη θέση μου, θα προσπαθούσατε χρησιμοποιώντας τον νόμο να πετύχετε αυτό το οποίο έχετε νόμιμο δικαίωμα. Λοιπόν, δεν έκανα και εγώ τίποτα παραπάνω. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Ελπίζω να μην σας πείσα πολύ και τύχει κάτι στο μέλλον και πείτε ότι ενισχύει τον αυτοκτονικό ιδιασμό σας, έτσι. Όχι, όχι. Ακούστε, για αυτό το θέμα πάντως, το θέμα της ασθενείας μου, θα πρέπει να ξέρετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει μια επιχειρηματική καταστροφή, γιατί περί αυτού πρόκειται και σας εύχομαι, γιατί και εσείς είστε επιχειρηματίας, σας εύχομαι να μην χρειαστεί να το περάσετε. Όταν έχεις περάσει μια επιχειρηματική καταστροφή που όλα καταραίουν δίπλα σου, το λιγότερο που μπορεί να σου συμβεί είναι αυτό που εσείς νομίζετε ότι δεν ισχύει. Εγώ δεν θα πω ότι κάθε στιγμή ο άνθρωπος βρίσκεται σε φάση αυτοκτονίας, αλλά έρχονται στιγμές στη ζωή του ανθρώπου. Που όταν βλέπει τα πάντα μαύρα, όλα μπορεί να συμβούν. Λοιπόν, αυτή η υπερβολική σπέκουλα, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά από διάφορα μέσα ενημέρωσης περί αυτοκτονικού ιδιασμού και περί αυτοκτονισμού, νομίζω ότι είναι ανάξια να λέγεται, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και σας λέω ξανά. Και αυτοί που δούλευαν σε εσάς, κύριε Ανδρουλιδάκη, πέρασαν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία από ό,τι θυμάμαι. Όχι, δεν έχουν περάσει όλοι. Έχουν περάσει κάποιοι. Όταν μια επιχείρηση καταστρέφεται, είναι λογικό ότι η καταστροφή καλύπτει, επηρεάζει και άλλους. Και εσείς, αν ως επιχειρηματίας υποστείτε μια ζημιά, θα το ζήσετε αυτό. Διότι καμιά επιχείρηση δυστυχώς δεν καταραίει με λουλούδια και με στολίδια. Όταν μια επιχείρηση καταραίει, τότε δυστυχώς φέρνει όλους όσους είναι μέσα σε αυτήν. Του στέλνει σε ένα κακό μονοπάτι. Λοιπόν, λέω ξανά, έχω περάσει διπλό έμφραγμα. Το τονίζω, διότι άκουσα και το συνεργάτη σας, τον κύριο Βαξεβάνη. Τον κύριο Τριάντη. Τον κύριο Τριάντη, συγγνώμη. Άκουσα να το περνάει λίγο ηρωνικά το θέμα αυτό. Αυτή είναι η απόλυτη. Δεν ήταν ηρωνικό, κύριε Μπρουλιδάκη. Ήταν ένα πραγματικό γεγονός, όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ. Ναι, αλλά σας λέω ότι το ρεπορτάζ πολλές φορές μπορεί να μην είναι πλήρες, μπορεί να είναι απλώς μια φήμη. Ας αφήσουμε τις φήμες και ας πάμε στα πραγματικά γεγονότα. Ακριβώς. Τα πραγματικά γεγονότα λοιπόν είναι. Για να την κλείσουμε. Από πλευράς ασθενείας μου ισχύουν όλα όσα έχω δηλώσει. Δεν είναι τίποτα ψευδές. Όλα είναι απολύτως αληθή.
Και σε ό,τι αφορά την ποινή, η ποινή είναι εξαγοράσιμη, εξαγοράστηκε και τελείωσε. Ως εκ τούτου, δεν εντάξει, κύριε Δουλάκη, κατανοητό, νομίζω μας άκουσαν, ο καθένας βγάζει συμπεράσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ομιλία. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να τα πούμε. Ήταν ο κύριος Ανδρουλιάκης, τον ακούσατε. Είναι καλό που βγήκε και τα είπε. Εμείς παραμένουμε στα πραγματικά γεγονότα. Ο κύριος Ανδρουλιάκης καταδικάστηκε για επεξαίρεση 4 εκατομμυρίων με πενταετή κάθριξη. Στη συνέχεια υπήρξε μια προσπάθειά του να μην μπει στο νοσοκομείο. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Ο κάθε κατηγορούμενος πρέπει να το κάνει αυτό. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Πέρασε 2-3 νοσοκομεία. Ένα νοσοκομείο από αυτά, το οποίο πολύ θα ήθελα να δω και να κουβεντιάσω με τον διευθυντή, είπε ότι έχει αυτοκτονικό ιδιασμό. Ο κ. Ανδρουλιδάκης, βέβαια, παρά τον ιδιασμό του, βγάζει εφημερίδα. Και όταν πια ο Άριος Πάγος είχε πει ότι όχι, δεν υπάρχει αυτό το επιχείρημα, πρέπει να μπει στη φυλακή, ανακαλύπτουμε ξαφνικά ότι έχει αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Αν έχει αλλάξει, θα το δω, πιστεύω τον κύριο Ανδρουλιδάκη, στις 12 Δεκάτου 2012, που λέει ότι ποινές έως και 5 έτη είναι εξαγοράσιμες. Ο ποινικός κώδικας, ο οποίος είχε αλλάξει 21 Δεκεμβρίου του 2010 και έλεγε ότι δεν εξαγοράσιμες ποινές πάνω από 3 χρόνια. Δεν λέω ότι το έκανε για τον κύριο Ανδρουλιδάκη. Αλλά είναι μία ακόμα μια σύμπτωση που αφορά τη ζωή, τον βίο και τον τρόπο συμπεριφοράς του κ. Ανδρουλιδάκη. Να θυμίσω ότι οι άνθρωποι με 1.000 ευρώ χρέη στο δημόσιο είναι στη φυλακή. Σέρνονται στα αυτόφορα με χειροπέδες, διαπομπεύονται μερικές φορές, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν το ΦΠΑ το οποίο εισέπραξαν, επειδή κάπου το έδωσαν για να αγοράσουν προϊόντα να λειτουργήσει στο μαγαζί τους. Ο κ. Ανδρουλιδάκης είναι πιο τυχερός. Είναι το hot dog που χτυπάει κόκκινο. Είμαι ο Κώστας Βαξεβάνης.
Ακούσατε μια σχεδόν σουρεαλιστική συνέντευξη με τον κύριο Ανδρουλιδάκη, ο οποίος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθριξη. Πέρασε από διάφορα ιατρία, νοσοκομεία και ψυχιατρία για να του καταλογιστεί ότι έχει πρόβλημα αυτοκτονικού ιδιασμού. Τελικώς έπρεπε να οδηγηθεί στη φυλακή και ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι ο κύριος Μιχάλης Ανδρουλιδάκης, εκδότης, γνωστός εκδότης, ο κύριος Μιχάλης Ανδρουλιδάκης θα βγει από τη φυλακή πληρώνοντας μια ποινή που μέχρι εκείνη την ώρα δεν ήταν σίγουρο ότι μπορεί να την πληρώσει. Δεν μπορούσε να την πληρώσει. Άλλαξε λοιπόν ο ποινικός κώδικας και ο κύριος Ανδρουλιδάκης για μια ακόμα φορά είναι έξω από τη φυλακή. Μερικοί άνθρωποι είναι τυχεροί. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος είναι αυτός που έκανε αυτή την αλλαγή στον κώδικα. Θα το βρούμε. Είναι αυτοί οι νόμοι, ξέρετε, που κατεβαίνουν και με τον βαρύγδουπο τίτλο περί εξορθολογισμού και βελτίωσης απονομής δικαιοσύνης και μερικές φορές μάλιστα λέγονται, αν θυμάμαι καλά, και αποσυμφόρηση των φυλακών, όπου υπάρχουν διάφορες κρυμμένες διατάξεις που εξυπηρετούν διάφορους με διάφορους τρόπους. Και σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα με τον κύριο Βενιζέλο, που την προηγούμενη δεκαετία, όταν είχαν εντοπιστεί στη Θεσσαλονίκη περί 400 περίπου στρατηγοί, πολιτευτές, δημοτικοί σύμβουλοι, γιατροί, καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι επιδίδονταν σε μια πολύ έτσι αποδοτική συμπεριφορά, δεν ξέρω αν είχαν και οικονομικές απολαβές, πάντως έκαναν πλαστά χαρτιά, πλαστά πιστοποιητικά υγείας, με τα οποία κάποιοι φοιτητές του εξωτερικού, των ανατολικών χωρών, έρχονταν στην Ελλάδα, έπαιρναν μεταγραφή στα ελληνικά πανεπιστήμια επειδή είχαν πρόβλημα υγείας. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή σε μια έρευνα διάρκειας 2 χρόνων, από ό,τι θυμάμαι, ξαφνικά άλλαξε με τον ίδιο τρόπο που άλλαξε και στην περίπτωση Ανδρουλιδάκη. Εξορθολογίστηκε ο νόμος και ο κύριος Βενιζέλος άλλαξε 5 ακριβώς λέξεις στον ποινικό κώδικα. Μετέτρεψε με τον τρόπο αυτό ένα κακούργημα σε ένα πλημέλημα με αλλαγή 5 λέξεων. Τότε είχε αυτή η αλλαγή προκαλέσει μεγάλη αντίδραση στον νομικό κόσμο, ο οποίος ξαφνικά έβλεπε να αλλάζει ο ποινικός κώδικας χωρίς να υπάρχει κανένα αίτημα. Ο κύριος Φλωρίδης, αν θυμάμαι καλά, εισαγγελέας, είχε πει σε ένα συνέδριο τρομερά πράγματα για τον κύριο Βενιζέλο και για την σκοπιμότητα με την οποία λειτουργήσε. Αλλά ξέρετε, την εποχή εκείνη ο κύριος Βενιζέλος ήταν ένας κύριος που έβγαινε στις τηλεοράσεις και αποκαλούνταν τους συναδέλφους μου ως ο ευφυής και πολύ χρήσιμος και πολύ καλός συνταγματολόγος και άλλα τέτοια. Μετά αποδείχθηκε ότι ήταν αρκετά ευέλικτος στο θέμα των νόμων. Με αυτόν λοιπόν τον νόμο, ένα από τους πολλούς που έχει κάνει, 400 περίπου Θεσσαλονικείς που θα κάθονταν στο σκαμνί με αντιμετωπίζοντας ποινές έως και 10 ετών, ξαφνικά βγήκανε από κάθε τέτοια διαδικασία ποινικής δίωξης, αφού το κακούργημα έγινε πλημέλημα και είχε παραγραφεί. Όλα αυτά σε νόμους που ονομάζονται για εξορθολογισμό και βελτίωση απονομής δικαιοσύνης, σε νόμους για αποσυμφόρηση των φυλακών κλπ. κλπ. Είναι το hot dog που χτυπάει κόκκινο. Είναι 11:58, είναι ώρα να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πολλούς όλους σας για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Θα είμαστε αύριο πάλι μαζί στις 11. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.